Η μου προσωπική ευθύνη είναι να μην ακολουθήσω το δρόμο της αντιπολίτευσης του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στη δική μου κυβέρνηση σε αντίστοιχα δύσκολες στιγμές. Και δεν θα το κάνω. Επούλωση των πληγών που αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές αλλά και θωράκιση της χώρας για να αποφύγει νέες τραγωδίες θέτει ως προτεραιότητες ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καλεί τον Πρωθυπουργό να σχεδιάσει από κοινού με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις το νέο μηχανισμό πρόληψης και προστασίας. Καλό τον κύριο Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και επίγοντα προβλήματα που είναι μπροστά μας με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι στιγμές και να καλέσει με δική του ευθύνη σε συνεννόηση όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εγώ δεν κατάλαβα για ποιο πράγμα ζητάει συγγνώμη. Λίγες στιγμές μετά στο ίδιο διάγγελμα μας έλεγε πόσο εξαιρετικά τα έχει πάει με την πανδημία, με τις κρίσεις που ανέλαβε. Άρα λοιπόν ήταν μια ειλικρινή συγγνώμη. Οι ευθύνες λοιπόν της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτονόητες και απαράγραπτες και έγιναν ακόμη μεγαλύτερες από την απαράδεκτη επικοινωνιακή διαχείριση της καταστροφής. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε πάντως σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, επειδή, όπως λέει, όταν εξελέγει, αγνώρισε πόρισμα της Επιτροπής του Γερμανού Καθηγητή Γκολντάμερ μετά τις πυρκαγιές στο Μάτι για την πρόληψη και τη θωράκιση απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Το πόρισμα Γκολντάμερ τα άφησε όλα αυτά τα χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης και προετοιμασίας θαμμένα στο σιρτάρι. Το μόνο που έκανε ήταν να διατηρήσει την παροχημένη και, όπως αποδείχτηκε, αναποτελεσματική δομή της πολιτικής προστασίας, απλά αναβαθμίζοντας σε υφυπουργό τον επικεφαλής της, θέση για την οποία επέλεξε έναν πρώην δήμαρχο, κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το διαβόητο επιτελικό κράτος στον πιο κρίσιμο τομέα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών αποδείχθηκε ξεχαρβαλωμένο και ελάχιστα επιτελικό. 45 συναρμόδιοι φορείς για την πρόληψη μιας πυρκαγιάς. 17 φορείς και 6 υπουργεία για την καταστολή της. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε πως θα επανακαταθέσει ως πρόταση νόμου το πόρισμα Γκολντάμερ και σχέδιο 7 σημείων. Αν η κυβέρνηση επιλέξει να μην κινηθεί συνενετικά, τότε θα αναζητήσει σημεία προσέγγισης με τα άλλα κόμματα. Πρότεινε επίσης τη σύσταση Επιτροπής Προστασίας και Ανθεκτικότητας με πρόσωπο κοινής αποδοχής, ενώ άφησε και πάλι αιχμές για τον Νίκο Χαρδαλιά πως δεν απάντησε ποτέ στις κλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για ενημέρωση. Δεν ήταν λίγες φορές που επιχειρήθηκε από την πλευρά και του τομεάρχη προστασίας του πολίτη, αλλά και της γραμματέως κοινωνικής μας ομάδας, που είχε και την εμπειρία της προϋπηρεσίας ως υπουργός στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να επικοινωνήσει και να ενημερωθεί από τον κύριο Χαρδαλιά, το τηλέφωνο το οποίο όμως ήταν κλειστό.